Σήμερα βρισκόμαστε στην οδό ΣΥΝΑ στα κεντρικά γραφεία τη Designia της Insurance Brokers μαζί με την κυρία Άννη Τρίφων, Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, για να συζητήσουμε το μέλλον και την επόμενη μέρα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Κυρία Τρίφων, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σα καταρχά και να ξεκινήσω από εσά. Γιατί ξέρω ότι έχετε μια μεγάλη ιστορία στο χώρο και είστε και γνωστοί ω ERB. Ε, πλέον ε, έχει αλλάξει το όνομα, αλλά πείτε μα καλύτερα πώ ξεκινήσατε και πώ ασχοληθείτε κανένα με αυτό το με αυτόν τον κλάδο. Καταρχήν να ευχαριστήσω εσά εγώ για την ωραία αυτή συζήτηση που θα έχουμε σήμερα και να πω ότι όντω είμαι πολλά χρόνια στο χώρο, από το 90 έχοντας ξεκινήσει από τις ασφάλειες ζωής καταρχήν και μετά βεβαίως πάντα σε μπρόκερ και τα τελευταία πολλά χρόνια στην ERB και τώρα Μην Είναι μια πορεία πολύ μακριά, βλέποντας την ασφαλιστική αγορά να αλλάζει Πάντα προς το καλύτερο. Τώρα, είχατε μια επιτυχημένη πορεία. Ποιος ήταν ο λόγος που σας ανάγκασε, να το πω έτσι, να αλλάξετε ε, όνομα. Θέλαμε καταρχήν να φρεσκαριστούμε, να ανανεωθούμε, να προσαρμοστούμε στις ανάγκες των καιρών και βεβαίως να δείξουμε με το όνομά μας και ότι αυτό που σχεδιάζουμε και παρέχουμε στους πελάτες μας αυτό είναι η δουλειά μας το όνομά μας να λέει πραγματικά αυτό που προσφέρουμε στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Γι' αυτό Α... και την Άρα αυτό είναι αυτό που σηματοδοτεί η επωνυμία. Ακριβώς αυτό. Σηματοδοτεί ότι θέλουμε να φανεί αυτό που πραγματικά κάνουμε και στους πελάτες μας και στους συνεργάτες μας. Σχεδιάζουμε λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και στις επιδιώξεις τους και αυτό το σχεδιάζουμε με σκοπό και στόχο το καλύτερο για αυτούς. Για την designia, σημαίνει σχεδιάζω με σκοπό και στόχο. Τώρα, πείτε μας δύο λόγια για τα αποτελέσματα του 19 και πώς έχετε πάει αυτό το οκτάμινο της πανδημίας το 2020. Το 2019 ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για μας. Τα αποτελέσματα σε όλους τους δείκτες ήταν πολύ καλά και σε επίπεδο ασφαλίστρων κλείσαμε πάνω από 50 εκατομμύρια και σε επίπεδο ε, εσόδων ήταν γύρω στα 4,3 εκατομμύρια και σε επίπεδο κερδών. Εκτός όμως από αυτά ήταν πολύ ε, σημαντικά, θετικά, η, ο αριθμός των πελατών μας, ο αριθμός των πελατών ε, των ασφαλισμένων μας, άρα ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για μας. Ε, επίσης ήταν μια χρονιά με πολλές προκλήσεις. Διότι μέσα σε αυτή τη χρονιά καταφέραμε να αλλάξουμε και το μηχανογραφικό μας σύστημα, ενοποιώντας έξι εφαρμογές σε μία, που σημαίνει και πολύ προσπάθεια από όλη την ομάδα και την ευχαριστώ όλη μου την ομάδα γι' αυτό, αλλά ήταν μια χρονιά που μας προετοίμασε για τη χρονιά αυτή που είναι πάρα πολύ δύσκολη και με όλες τις προκλήσεις το μηχανογραφικό σύστημα που αλλάξαμε μας έκανε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το lockdown πραγματικά σχεδόν άμεσα και να έχουμε ένα πλέον πλήρες ψηφιακό workflow σε χρόνους πάρα πολύ γρήγορους. Άρα να ανταποκριθούμε στην ανάγκη του πελάτη και του συνεργάτη μας. Τώρα για το 2020 είναι μια χρονιά που έχει τις προκλήσεις της, που μας δίνει εμπειρίες, που μας κάνει να γινόμαστε δυνατοί με προσπάθεια και που περιμένουμε να δούμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες το καλύτερο να κάνουμε για τους πελάτες και να δούμε αυτούς να ξεπερνάνε τις δυσκολίες που υπάρχουν γύρω μας. Ποιο είναι το ιστόχη που έχετε για το, για το σύνολο του έτους; Η στόχη μας είναι καταρχήν να φανούμε αντάξιοι με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των 28 χρόνων μας και να είμαστε δίπλα τους, καλύπτοντας τις ανάγκες τους, ειδικά τις σημερινές, με όλα μας τα προϊόντα και όλες μας τις λύσεις και την εξυπηρέτηση και βεβαίως η εταιρεία να έχει τα, την πορεία που είχε τα τελευταία χρόνια χωρίς ή δυνατόν να έχουμε εκπλήξεις δυσάρεστες. Τώρα, σε τι ξεχωρίζει η Ντεζίγνια από τους ανταγωνιστές της? Η Ντεζίγνια ξεχωρίζει στο γεγονός ότι είναι ταυτόχρονα επαγγελματίας, αλλά και ανθρώπινη. Που αυτό είναι και η προσωπική μου η φιλοσοφία ζωής, αλλά και όλη της ομάδας. Να είμαστε δίπλα σε όλους με επαγγελματισμό, τεχνογνωσία και λύσεις στα μέτρα των πελατών μας, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε ανθρώπινοι. Να είμαστε κοντά του, πραγματικά δίπλα του όταν μα έχουν ανάγκη. Σχετικά λοιπόν τώρα με του συνεργάτε σα, ε, ποια είναι τα πλεονεκτήματα τη εταιρεία σα και γιατί κάποιο να συνεργαστεί μαζί σα. Έχουμε την ασφάλεια, αλλά και την ευρωστία ενό μεγάλου ομίλου στον οποίο ανήκουμε, και βεβαίω δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ε, έχουμε αξιοπιστία και γι' αυτό λέμε για εσάς με αξιοπιστία και το εννοούμε, το υπογράφουμε και βεβαίως και στους συνεργάτες είμαστε δίπλα τους με ανθρώπινο πρόσωπο. Γιατί η ανθρωπιά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πιστεύω, της ζωής μας. Όσο και αν γινόμαστε περισσότερο ψηφιακοί όλοι μας, το ανθρώπινο πρόσωπο πραγματικά πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Μπορείτε να μου κάνετε τώρα μία πρόγνωση, αν είναι αυτό ε, δυνατόν, για την επόμενη μέρα. Πώς τη βλέπετε εσείς, πώς, πώς δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την ε, ε, αλλαγή που έχει φέρει στη ζωή μας ε, η πανδημία. Ε, νομίζω ότι έχουμε την πρόκληση, σε αυτή τη μέρα, να πάρουμε τα καλά που αποκτήσαμε στη διάρκεια του COVID και να αφήσουμε τα κακά. Άρα, πρέπει κρατώντας το ανθρώπινο κομμάτι και το ανθρώπινο στοιχείο, που στις ασφάλειες είναι πολύ σημαντικό, γιατί πουλάμε υπόσχεση στον πελάτη μας, να κρατήσουμε και τα ψηφιακά καλά, άρα να γίνουμε πιο άμεση, πιο φρέσκη, πιο απλή, και έτσι πραγματικά να δώσουμε στους πελάτες αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία, την αξία της ασφάλισης και την αξία την πραγματική που έχει ο σύμβουλος διαμεσολαβητής του πελάτη. Τώρα είστε στην πρώτη γραμμή και έχετε μια συνολική εικόνα από τις ανάγκες όπως λέτε και των καταναλωτών αλλά και των εταιριών. Ποιο είναι αυτό που ζητάει περισσότερο σήμερα ο κόσμος να καλύψει, ποια είναι η ανάγκη που χρειάζεται να καλύψει περισσότερο. Ο κόσμος σήμερα έχει μια αυξημένη ανασφάλεια, άρα εκεί πρέπει να απαντήσουμε και πρέπει να απαντήσουμε στην ανασφάλεια που έχει για την υγεία του. Πρέπει όμως να νιώσει και ο επιχειρηματίας πελάτης ότι στους δύσκολους καιρούς, η ασφάλιση είναι δίπλα του. Και δεν είναι μόνο COVID, φέτος έχουν συμβεί σχεδόν όλα. Να θυμηθούμε την προηγούμενη εβδομάδα την Καρδίτσα, που υπήρχαν ζημιές σε πάρα πολλούς πελάτες. Εκεί πρέπει η ασφάλιση, και αυτό κάνουμε, να είναι δίπλα στον πελάτη την πρώτη στιγμή και να νιώσει ότι έχει και ένα σωστά στημένο συμβόλαιο και μια ασφαλιστική που θα τον πληρώσει γρήγορα και ένα μεσίτη που θα το συντονίσει αυτό με τον καλύτερο και αμεσότερο τρόπο. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξή: Όλο αυτό το διάστημα τη πανδημία, όπου έχετε βάλει στη ζωή σα την τηλεργασία, πώ λειτουργείτε, έρχονται εδώ ασφαλιστέ, έρχονται πελάτε, ε, τι γίνεται σε αυτά τα γραφεία τα οποία είναι και ιστορικά, αν δεν κάνω λάθο. Ε. Σωστά, σωστά. Είναι από τα ιστορικά κτίρια. Παλιά στεγαζόταν και μία άλλη ασφαλιστική εταιρεία, είναι από τα παλιά κτίρια τη Αθήνα. Ε, εδώ λοιπόν να πούμε ότι είμαστε πολύ ψηφιακά, με ψηφιακά meetings, με το Teams, με όλα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τη δυνατότητα, όποτε είναι απολύτως απαραίτητο, σε κανόνες ασφάλειας βεβαίως, να έρχονται και συνεργάτες και πελάτες. Δεν σας κρύβω ότι δεν έχει χρειαστεί πολύ τον τελευταίο καιρό, γιατί τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά ψηφιακά. Βγήκαμε σχετικά άμεσα ακόμη και πριν το lockdown, ε, να δουλεύουμε από το σπίτι και να μιλάμε και με τους πελάτες και με τους συνεργάτες μας από μακριά, το οποίο θεωρώ το κάναμε πολύ πετυχημένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν ο κόσμος ξαναγυρίσει στις κανονικές συνθήκες, δεν θα ξανάρθουν να γεμίσουν τα γραφεία κόσμο και πραγματικά αυτή τη ζωή, την ωραία που σφίζει από ανθρώπινες ομιλίες. Έχετε κάποιο μήνυμα που θέλετε να στείλετε στην αγορά της διαμεσολάβησης σήμερα. Θέλω να είμαι αισιόδοξη, όπως πάντα είμαι ως χαρακτήρας, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Μπορεί να περάσουμε δύσκολη χρονιά και φέτος και του χρόνου, όμως η ασφάλιση είναι εδώ με αξία στον άνθρωπο και στον επιχειρηματία και σιγά σιγά η αγορά μας πρέπει να πάρει την θέση που τη ταιριάζει στην ανθρώπινη, στην ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν οι πελάτες την αξία της και να πάρει και τα ποσοστά του ΑΕΠ που δικαιούται ως κλάδος να έχει. Πώς αισθάνεστε μετά από τόσα χρόνια παρουσία σε αυτή την αγορά και σε έναν κλάδο που προσφέρει στην κοινωνία. Σίγουρα δεν είναι η αγορά όταν ξεκίνησα. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Πρέπει σιγά σιγά να τα αναγνωρίσει και η κοινωνία που γίνεται, αλλά θέλει λίγο ακόμη δρόμο για να το κάνει πιο και πραγματικά να δούμε τα ωφέλη αυτού του πράγματος. Να ανεβαίνει το ποσοστό του ΑΕΠ, της αγοράς, να αξιοποιεί πραγματικά το διαμεσολαβητή, ο πελάτης, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει και στέκεται δίπλα του στη δύσκολη στιγμή και να αναγνωρίζει ότι αυτό που αγοράζει σήμερα ...και δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι είναι, έχει πραγματική αξία τη στιγμή που δεν θα μπορεί να, να, να το αγοράσει και άλλα θα το χρειάζεται. Έχετε αρκετά μεγάλη εμπειρία στο χώρο και έτσι ήθελα να σας ρωτήσω... ...τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αλλάξει για να αναπτυχθεί περισσότερο αυτή η αγορά. Δεν ξέρω αν θα έλεγα να αλλάξει ή περισσότερο να βελτιωθεί. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να βελτιώσουμε την εξωστρέφειά μας ως ασφαλιστική αγορά έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε καλύτερα το σημαντικό ρόλο που παίζουμε στην κοινωνία και το μήνυμά μας ότι είμαστε δίπλα στον πελάτη στη δύσκολη στιγμή του. Είναι μόνο αυτό ή χρειάζεται και περισσότερη εμπιστοσύνη από τον κόσμο? Χρειάζεται η περισσότερη εμπιστοσύνη, αλλά νομίζω ότι η εξωστρέφεια θα χτίσει την εμπιστοσύνη που χρειάζεται. Κυρία Τρίφων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση.